techblog.gr, κρατάω στα χέρια μου το Motorola Zoom 2 Media Edition. Είναι το μικρότερο από τα δύο νέα Motorola Zoom. Είχαμε το πρώτο Zoom πέρυσι τέτοια εποχή, το πρώτο tablet που κυκλοφόρησε με Android Honeycomb 3.2 και αυτό έχει 3.2, θα αναβαθμιστεί όμως και έχει δηλωθεί αυτό επίσημα σε Ice Cream Sandwich. Και το πρώτο Zoom θα αναβαθμιστεί και έχει κυκλοφορήσει και το Zoom 2 το μεγάλο, το 10,1 inches ανάλυση, διαγώνιος μάλλον, το βλέπετε. Και αυτό εδώ πέρα, με τον καινούριο αυτό σχεδιασμό, βλέπετε εδώ πέρα τις άκρες στη γωνία, πώς πηγαίνουν, λεπτά και τα δύο, λίγο πιο παχύ, ίσως 0,1 χιλιοστό πιο παχύ το Zoom 2, και βλέπετε το Zoom 2 Media Edition και τα βλέπετε εδώ πλάι-πλάι να δείτε τις 10,1 inches με τις 8,2. 10,1 με 8,2. Το βλέπετε μαζί ποια είναι η διαφορά στην διαγώνιο, και έχω και ένα 7 εδώ πέρα. Μπορείτε να το βάλουμε δίπλα να δείτε ποια είναι και αυτή η διαφορά για να καταλάβετε το μέγεθος. Ιδιαίτερη διαγώνιος, 8,2 inches. Δεν νομίζω να κυκλοφορεί κάποιο άλλο tablet με αυτήν. Έχουμε συνήθως 7, 9,7 που είναι το iPad και 10,1. Εδώ πέρα έχουμε την 8,2 να γυρίσει. Να ξαναβάλω δίπλα το άλλο το 7 για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Το βλέπετε έτσι ποια είναι η διαφορά. Μικρή ακούγεται στο αυτή, από 7 στις 8,2, όμως δείτε ότι η διαφορά είναι μεγάλη. Και με αυτή λοιπόν την καινούρια διάσταση οθόνης, διαγώνιο οθόνης, θα έλεγα ότι έρχεται σε πολύ σημαντικό βαθμό να γεφυρώσει το μικρό, το compact, το φορητό, με τη μικρούλα όμως οθόνη για κάποιους, με την μεγαλύτερη οθόνη στις 10 inches περίπου, 9,7 iPad, 10,1 τα υπόλοιπα Android tablets, που όμως όσο λεπτό και ελαφρύ να γίνει, όπως το 10 που σας έδειξα πριν, το μεγάλο, το Zoom 2, όσο και λεπτό να γίνει, βλέπετε τι διαφορά υπάρχει, είναι μεγάλο. Ενώ με τις 8,2 ίντσες, κατά τη γνώμη μου, έχεις και ένα αξιοπρεπέστατο μέγεθος οθόνης για να παρακολουθήσεις βίντεο ή να σερφάρεις στο ίντερνετ, και ταυτόχρονα, και όπως βλέπετε, να σερφάρεις χωρίς να κάνεις zoom in στον browser. Δείτε ότι και με την ανάλυση της οθόνης, στο συγκεκριμένο που είναι πάρα πολύ καλή, αλλά 1280x800 pixels για 8,2 ίντσες, έχουμε μπόλικα pixels per inch μέσα, τα PPI. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς είναι, θα σας το γράψω στο άρθρο μας. Αλλά πραγματικά δείτε ότι χωρίς zoom in μπορούμε να διαβάσουμε κανονικά και να έχουμε full εικόνα του browser. Τέλεια. Λοιπόν, ας πούμε τεχνικά χαρακτηριστικά για να ξεκινήσουμε πιο μέσα, να προχωρήσουμε πιο μέσα. Έχουμε λοιπόν πάχος, όπως βλέπετε, λεπτό, 8,9 χιλιοστά λεπτό, βάρος 388 γραμμάρια. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το τελείωμα στην άκρη, μπορείτε να το δείτε, είναι καινούριο στυλ. Έχουμε μπροστινή κάμερα 1,3 megapixel. Έχουμε πίσω κάμερα 5 megapixel με δυνατότητα λήψης βίντεο 1280x720 pixels, επίπεδο δηλαδή HD, και LED flash. Βλέπουμε από πίσω πώς είναι ο σχεδιασμός. Μεταλλικό αυτό εδώ πέρα το τμήμα, τύπου γόμας το υπόλοιπο, για που μας δίνει ωραία αίσθηση και γατζώνει στο χέρι όταν το κρατάμε από πίσω. Είναι πολύ ωραίο δηλαδή να είναι αυτό το υλικό έτσι, αυτό το μαλακό που κολλάει πάνω το χέρι. Μεταλλικό, όπως είπα αυτό πριν. Εδώ πέρα είναι το κουμπί ενεργοποίησης απενεργοποίησης, συν πλην για ήχο, δηλαδή έτσι όπως το κρατάμε βλέπετε ότι μπορούμε εδώ από πίσω να κάνουμε, να το ανοίξουμε και να το κλείσουμε έτσι, ή να κάνουμε συν πλην τον ήχο. Το κλείσα πάλι. Okay. Έχουμε στερεοφωνικά ηχεία, σε αυτή τη μεριά υπάρχουν γρίλες σε όλο το μήκος,
Βλέπουμε εδώ πέρα και infrared, θύρα ναι, υπέρυθρον. Θυμάστε από τα πρώτα κινητά που κυκλοφορούσαν. Αυτό χρησιμοποιείται γιατί με ένα ενσωματωμένο application που έχει μέσα το tablet μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε το ταμπλετάκι μας σαν τηλεχειριστήριο και να ανοιγοκλίνουμε οποιαδήποτε τηλεόραση, Blu-ray player, DVD player, ακόμα και air condition. Οτιδήποτε έχει τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να βάλουμε, να το συνδέσουμε, να προγραμματίσουμε το application του tablet και μόνο μέσα από το tablet να βάλουμε στην άκρη ό,τι τηλεχειριστήριο έχουμε και να χρησιμοποιούμε με την εφαρμογή το ταμπλετάκι μας για να ελέγχουμε τις συσκευές μας. Σε ό,τι αφορά ανάλυση οθόνης, να επαναλάβω, 8 ίντσες μάλλον, μέγεθος 8,2 ίντσες, 1280x820 pixels. Έχουμε Gorilla Glass από πάνω. Η οθόνη είναι LCD και IPS, δηλαδή έχει μεγάλη γωνία θέασης. Το βλέπουμε από εδώ και από εδώ. Okay. Έχουμε διπύρινο επεξεργαστή στο 1,2 GHz, συγκεκριμένα φοράει τις Texas Instruments, TI OMAP 4. Έχουμε 1 GB ενσωματωμένη, έχουμε 1 GB μνήμη RAM, 16 GB ενσωματωμένη μνήμη, δεν δέχεται κάρτες microSD, δεν δέχεται. Έχουμε GPS, Wi-Fi, microUSB, microHDMI. Βλέπουμε εδώ πέρα την υποδοχή για σύνδεση με τηλεόραση και αυτό το μοντέλο που έχω στα χέρια μου δέχεται εδώ πέρα και κάρτες SIM για να έχουμε ίντερνετ παντού μέσω 3G. Θα κυκλοφορήσουν φυσικά και μοντέλα Wi-Fi only. Έχει την infrared που σας είπα από την άλλη πλευρά και DLNA και μπαταρία 3900 mAh. Εδώ είναι η έξοδος για τα ακουστικά. Τέλεια, είπαμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά, είδαμε το μοντέλο γενικά πώς είναι, επαναλαμβάνω, είναι φέτα, είναι λεπτό το ταμπλετάκι, είναι ελαφρύ, έχει ωραίο design και το πλαστικό του εδώ πέρα, το τύπου γόμας είναι ποιοτικό και το μεταλλικό από πίσω κάνει έτσι τη διαφορά ότι είναι κάτι πιο προσεγμένο, περιποιημένο και γενικά στα χέρια μου επαναλαμβάνω, θα το βλέπετε κιόλας πώς είναι, μια χαρά από μέγεθος. Κάτι μεταξύ σε 7 και 10 ίντσες. 8,2 λοιπόν, Motorola Zoom 2 Media Edition. Πάμε μέσα να δούμε. Honeycomb 3.2. Ελληνικό μενού έχουμε, ελληνικό πληκτρολόγιο δεν έχουμε. Το γνωρίζετε αυτό ότι στα Honeycomb δεν έχουμε ελληνικό πληκτρολόγιο. Βέβαια με την αναβάθμιση σε Ice Cream Sandwich που θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει η Motorola, θα έχουμε και ελληνικό πληκτρολόγιο, βεβαίως, βεβαίως. Ή θα έχουμε, δεν ξέρω αν θα έχουμε, παιδιά, όχι, γιατί θυμήθηκα τώρα ότι το Galaxy Nexus που είχα, δεν είχε ελληνικό πληκτρολόγιο, μόνο μενού και στο Ice Cream Sandwich. Άρα, ίσως με κάποια εφαρμογή, εύκολα δηλαδή με κάποια εφαρμογή, ελληνικό πληκτρολόγιο. Οπότε άκυρο αυτό που σας είπα για το Ice Cream Sandwich. Ελληνικό μενού, σιγουράκι. Πάμε λοιπόν να δούμε μέσα τι έχουμε. Από εδώ πέρα κάνουν κλασικά, τώρα τι σας δείχνω βέβαια, αφού θα βγει το Ice Cream Sandwich, εντάξει, θυμάστε το Honeycomb πώς δουλεύει, οπότε πάμε σε άλλα πραγματάκια, εδώ πέρα είναι οι ρυθμίσεις του Honeycomb, να σας πάω σε άλλα πραγματάκια όπως π.χ. βίντεο και ήχος για να δείτε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, ας ανοίξω τη μουσική, να δούμε τα ηχεία πώς παίζουνε. Παίζουνε πραγματικά καλά και δυνατά τα ηχεία. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έτσι όπως κρατάμε το tablet, άμα το κρατάς έτσι κλειστά, βλέπετε ότι κρύβουμε τα ηχεία, κρούβουμε που λέμε στην Κρήτη, εμείς οι Κρητικοί, ενώ είναι από εδώ πέρα, άρα θα πρέπει κάπως έτσι να κρατιέται το tablet, βλέπετε, δυνατός πάντως, τούμπανο ήχος. Τέλεια. Πατάω. Εδώ πέρα φυσικά το πήγα να κάνω σαν ice cream sandwich που φεύγει. Εδώ πέρα το multitask του Honeycomb. Βλέπετε ότι γενικά το ταμπλετάκι και όσες ώρες το έχω λειτουργήσει από εχθές είναι ακομπλεξάριστο. Δεν κολλάει πουθενά. Πηγαίνει σφαίρα. Διπύρινο στο 1,2 είπαμε. 1 GB μνήμη RAM. Πολύ ωραία. Πάμε να ανοίξουμε και χάρτες. Να δούμε
πώς φαίνεται μέσα, εντάξει, και αυτό το γύρισμα, το βλέπετε πώς ρολάρει και φυσικά το 3D. Πάρα πολύ ωραία. Φεύγω και από εδώ. Σε ό,τι αφορά σερφάρισμα, όπως επανέλαβα και πριν, βλέπετε ότι με την πολύ καλή ανάλυση που έχει η οθόνη 1280x800 pixels για τις 8,2 inches διαγώνιο που έχει η οθόνη είναι πάρα πολύ καλή. Βλέπετε ότι με full screen, ας πούμε, τη σελίδα του Tech Blog ή άλλες σελίδες, δεν χρειάζεται να κάνουμε zoom για να διαβάσουμε τα γράμματα, και βλέπετε από πόσο κοντά έχω φέρει την κάμερα, πόσο αναλυτικά και είναι τα γράμματα. Βλέπετε εδώ, το πλησίασα πάρα πολύ. Πραγματικά η οθόνη είναι αυτό που με έχει ενθουσιάσει στο Motorola Zoom Media Edition. Μπήκα χάρτες, μπήκα ίντερνετ, ακούσαμε μουσική. Ας πάμε να δούμε και κάποιο βιντεάκι. Θα σας πάω μέσα από YouTube, δεν ξέρω ότι το έχω κατεβάσει. Δεν είμαι σίγουρος ότι το έχω κατεβάσει. Ναι, ήταν μέσα, έλεγα μήπως και. Καμιά φορά συμβαίνουν και λάθη. Για να δούμε στην αρχική σελίδα τι έχουμε. Να δούμε κάποιο ωραίο βιντεάκι HD. Να πατήσω. Να κάνουμε έναν έλεγχο. Iron Sky λέει, Avatar, για να δούμε αυτό. Να δούμε πως φαίνεται και τα βίντεο στην 8,2 inches οθόνη, αν μας κάνει τη χάρη το ίντερνετ και το YouTube. Δεν το βλέπω να μας την κάνει τη χάρη. Όχι, okay. Τέλεια. Να δούμε, βλέπετε και στα χέρια μου πώς είναι το ταμπλετάκι, για να καταλάβετε και το μέγεθος. Ο ήχος, όπως είπαμε και πριν, πολύ καλός. Κολλάει βέβαια αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε καλό ίντερνετάκι. Τι έχουμε εδώ πέρα, τι λέει, εντάξει. Κάτσε να φύγω. Εδώ. Να δούμε, θα μας κάνει τη χάρη μήπως αυτό το βίντεο. Σε γενικές γραμμές, παιδιά, να επαναλάβω και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του tablet: 8,2 inches οθόνη, 1280x820 pixels, διπύρινος στο 1,2 GHz, 1 GB μνήμη RAM, 5 MP, εντάξει, δεν μας θέλει, κάμερα 5 MP με HD βίντεο, μπροστινή κάμερα 1,3 MP, 16 GB ενσωματωμένη μνήμη, δεν δέχεται κάρτες microSD, infrared, micro HDMI, micro USB και κάποια μοντέλα θα κυκλοφορήσουν και με υποδοχή για κάρτες SIM, για 3G, GPS Wi-Fi, 3900 mAh η μπαταρία, 388 γραμμάρια το βάρος, 8,9 χιλιοστά το πάχος και ένα πολύ ωραίο τάμπλετ, ένα ενδιαφέρον ταμπλετάκι με ενδιαφέρουσα διαγώνιο οθόνης. techblog.gr, Motorola Zoom 2 Media Edition. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye.